Τρίτη 11 και 35. Κωνσταντίνα είναι επίσημα η τελευταία φορά που σε αυτό το σπίτι θα είμαστε μόνο εγώ και εσύ. Ναι. Δεν με πιάνει η νοσταλγία μου. Χαιρετούμε το σπίτι. Είχαμε έρθει εδώ. Ήμουν ακόμα φοιτητής. Εδώ διάβαζα. Και σε λίγες μέρες θα είμαστε εδώ με την Πέμπτη. Οι επόμενες ώρες θα είναι δύσκολες. Το φιατάκι είναι έτοιμο και έτοιμο πόλεμο. Φαίνεται τόσο περίεργο. Εκεί πίσω για παιδικό κανεσματάκι. Άντε πάνω, έχουμε αρχίσει. Μπες τη μαύρη νύχτα. Να μας φάνει λίγη. 11:56, βρισκόμαστε απ' έξω. Είναι ωραία εδώ πάντως, έχει ησυχία. Θα κάνουμε πολύ ωραίο ύπνο. Και πάμε να βρούμε τον γιατρό μας να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες, γιατί υπάρχει άγχος και τα συναισθήματα είναι πολύ περίεργα. Η ώρα είναι 2 παρατέταρτο και τα σχέδιά μας έχουν αλλάξει. Υπολόγιζα ότι θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, αλλά τελικά δεν έχει το κηλικείο ανοιχτό, δεν έχει καν χώρο να καθίσω. Είναι περίεργες συνθήκες, ειδικά τώρα εδώ τα μέτρα για τον COVID είναι πάρα πολύ αυστηρά. Και αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστώ ένα καφέ για να την παλέψω, να σταθώ δίπλα στην Κωνσταντίνα για όσες ώρες χρειαστεί, που μάλλον θα είναι πολλές. Οπότε θα πάρω το φιατάκι. Θα βγω να κάνω μια γύρα γιατί δεν πρόβα να συνειδητοποιήσω τι γίνεται, αλλιώς τα έχω στο μυαλό μου. Okay, ίσως δεν είμαι και στα καλύτερά μου. Ήρθα να πλύνω το αυτοκίνητο. Ξέρεις κάτι, με χαλαρώνει αυτό. Η ώρα έχει πάει 3 και επιστρέφω ανανεωμένος με καφεδάκι για διανυκτέρευση. Και με πλυμμένο αμάξι. Έχει πάει 5. Είναι 6:30 ώρα. Σπάσαμε τα νερά και τώρα περιμένουμε. Έχουμε μέρα ακόμα. Η Μπέμπα δεν βολεύεται. Μπέμπα είναι αρνήτρια. Προέκυψε μία αλλαγή και η Κωνσταντίνα παίρνει τώρα για κεσαρική. Περιμένω από στιγμή πρώτο Θεός. Θα δω την Μπέμπα μου. Λογικά έχουν πάει όλα καλά και σε λίγο θα μου φέρουν την Μπέμπα. Είμαι τόσο χαρούμενος. Αλλά ταυτόχρονα θα ήθελα να δω πάτη. Παιδιά, την είδα. Είναι το πιο όμορφο πλάσμα. Είναι όταν μου λένε αυτό είναι δικό σας και πλησίασα και έβλεπα μία. Ήταν σαν κούκλα, παιδιά. Ήταν λευκό δέρμα, σαν πορσελάνη κούκλα. Πραγματικά τα έχασα, δεν ήξερα τι να κάνω. Δόξα τω Θεώ, Κωνσταντίνα είναι καλά. Οπότε σε καμιά ώρα θα τη δω. Δεν θα πέρασει και αυτή κάποιο σοκ. Δεν μπορώ να περιγράψω το συνέστημα. Προσπαθώ. Απλά κλαίω και χαίρομαι. Είναι κάποια πράγματα στη ζωή που δεν μπορείς να τα. Δεν μπορείς να τα εκφράσεις με λόγια, νομίζω. Και αυτό είναι. Νομίζω είναι ένα από αυτά. Να είναι γερή και καλότη. Δεν έχει πατήσει γη ούτε μία φορά αυτό. Το πιο πολλό πατουσάκι που υπάρχει. Τι γαργαλά. Πώς είσαι? Μια χαρά, θέλω να δω τι θέλω, αλλά δεν μπορώ να σε καθώ. Κάνε μια φωτογραφία μου. Όχι ρε. Παιδιά, μας κάνανε αναβάθμιση στο δωμάτιο. Ήταν έχουμε ένα απλό μονόκλινο και τελικά μας κάνανε αναβάθμιση σουίτα. Έχει μπάνιο εδώ. Wow. Κάτσε, έχει 2 μπάνια. Είναι πιο μεγάλο το διαμέρισμά μας. Η μπεμπούλα θα είσαι πάση. Εδώ έχει χώρο. Το πάρουμε πίσω μετά. Το μόνο αρνητικό είναι ότι η Κωνσταντίνα θα κάνει υπομονή εδώ. Ναι, ρε, θέλω να σηκωθώ. Δυστυχώς δεν μπορείς να σηκωθείς σήμερα. Θα δούμε πώς θα είναι αύριο. Αύριο θα σηκωθώ, δεν γίνεται. Mm-hmm. Με λίγο στραβή, έχω λίγο σκουλίωση. Τα ανακαλύψαμε. Ναι. Είχα αγχωθεί πολύ, να σου πω την αλήθεια, χθες το βράδυ. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα. Το πώς ήρθαμε, το πώς ξεκίνησε η διαδικασία. Πώς κατευθείαν εντοπίστηκε, ας πούμε, το πρόβλημα που οι μικροί είχαν παλμούς και όλα αυτά. Mm-hmm. Και πώς πήγαμε κατευθείαν. Και γίνεται όλο τόσο γρήγορα που απλά ξαφνικά βλέπω τον γιατρό μας κάνει. Πάμε, πρέπει να το πάρουμε το παιδί. Φεύγει η Κωνσταντίνα και εγώ είχα μείνει μόνο. Καλά, η Μπεμπούλα και μόνο. Την είδαμε, είναι καταπληκτική. Σου ήταν να λαμβάνω διατροφή και για το συνοδό. Δυστυχώς η Κωνσταντίνα δεν μπορεί να φάει σήμερα. Οπότε θα πάω σε μια γωνίτσα να φάω για να μην αισθανόμαι τύψει. Η αλήθεια είναι πως έχω να φάω πάνω από 12 ώρες. Κάνω ακόμα φαγητό. Σούπερ. Οπότε. Μέχρι να φέρει η Μπεμπούλα στι 3 ώρα. Πάμε εδώ. Έχει έρθει το αστεράκι. Βούλα μας. Δεν πω σε μικροσκοπική είναι. Την έφεραν εδώ να καθίσει για να φάει. Είναι ένα γλυκύτατο μικροσκοπικό πλασματάκι. Είναι απίστευτο, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το εκφράσω. Μυρίζει τόσο όμορφα, είναι. Το
περίμενες, ήταν έτσι, Κωνσταντίνα. Καλύτερα από το περίμενες. Και το περίμενα πολύ ωραία. Η ώρα είναι 6:30 και ήρθε το φαγητό μας. Σουπίτσα. Έχω ετοιμάσει εγώ εδώ το κρεβάτι μου και έχει έρθει και το βραδινό. Ο Κωνσταντίνος τρώει τη σουπίτσα της. Θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε και ως οι πρώτες μας οικογενειακές διακοπές. Την κλινική γένεσης. Είναι 8 η ώρα, 9 βασικά. Και εφαρμόσουμε αυτή τη τεχνική, τη μέθοδο. Που λέει να κουμπάς το μωρό στο δέρμα σου για να σε συνηθίζει. Με την Κωνσταντίνα το κάνουμε, αλλά το κάνουμε και με μένα. Είναι τόσο ήσυχη. Είναι 12 η ώρα, θα φέρουν τη μικρή ανά 3 ώρες περίπου για να τρώει, οπότε στον διάμεσο εμείς θα πρέπει να κοιμόμαστε και θα ξυπνάμε όταν έρχεται η μικρή να φάει. Ομολόγω πως ήταν ένα 24ωρο γεμάτο κινήσεις. Πάρα πολλές. Όσο περνάει η ώρα, με πιάνει ξανά, συζητάμε τους γονείς μου. Όλοι στέλνουν τώρα τις ευχές, οπότε μια πολύ συναισθηματικά φορτισμένη φάση. Αλλά είμαστε ωραία εδώ, έχει ησυχία, έχουμε χρόνο. Οπότε μπορώ να πω πως είναι απολαυστικά. Καλημέρα! Είναι 8 και 20 και ολοκληρώσαμε επίσημα το πρώτο μας βράδυ εδώ στην κλινική. Και πρώτο βράδυ με την Μπέμπα. Γύρω στις 5 εγώ ξύπνησα, την Μπέμπα έκλαιγε. Είχε καμιά ώρα η Κωνσταντίνα ότι θύλαζε, αλλά μετά από ό,τι καταλάβαμε, αν φάει το μωρό θέλει λίγο βόλτα. Οπότε επειδή η Κωνσταντίνα δεν μπορεί να σηκωθεί, σηκώθηκα εγώ, την πήρα και στην αγκαλιά μου, την υπερπάτησα, ηρέμησε. Και κοιμήθηκε. Ήρθε και το πρωινό, φρυγανιά με τσάι. Εγώ έχω αυγό βαραστό, λίγο γάλα με κοφλέξη, καφέ μου φέρανε. Πάντω τώρα καταλαβαίνω γιατί οι άντρε κοιμούνται στου καναπέδε. Γιατί επί τη ουσία δεν μπορούσα να κάνω κάτι εγώ με τη μικρή. Οπότε το θέμα ήταν να μην ξυπνάω. Βέβαια ακόμα φαντάζει σαν όνειρο. Ειδικά με του κανόνε οι υγιεινεί είναι πάρα πολύ αυστηροί και πολύ καλά κάνουν γιατί μα δίνει αίσθημα ασφάλεια. Τώρα στο μικρό ειλικρινά δεν έχει καθόλου αντισώματα. Πρέπει να το προσέχουμε 1000%. Και αυτό εδώ το τηρούν. Αλήθεια στην αρχή αυτό μου κακοφαίνονταν που δεν μπορούσαν να έρθουν οι συγγενεί και αυτά. Αλλά τώρα καταλαβαίνω τώρα που έχω το συνέστημα έτσι και το αίσθημα τη φροντίδα και τη προσοχή για το μωρό ότι ίσω αυτό είναι το καλύτερο. Κατεβαίνω λίγο γρήγορα κάτω. Γιατί μας φέρανε λουλούδια. Από το εδώ, Βαγγέλη, για την ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Δεν έχουν έρθει οι γονείς, κοίτατε εσείς, θα ζηλέψουν τώρα. Ισχύει, θα ζηλέψουν. Είναι παράδοση εδώ πέρα. Δεν θέλω να δω τόσο πολύ, θα κλάψω. Σύντομα. Τι τρώει η Κωνσταντίνα. Τι θα φάω εγώ λίγο μοσχαράκι να πάρω δύναμη. Αυτό είναι το δεύτερο μας βράδυ, όπου θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την πιμπούλα μαζί μας. Όλη τη διάρκεια της νύχτας. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Αλλά μέχρι στιγμής δεν κλείνει. Πρώτο Θεός, είναι η τελευταία μέρα που θα μείνουμε εδώ στην κλινική. Δείτε εδώ το φορμάκι το τεράστιο. Χθες ήταν η πρώτη μέρα και το πρώτο βράδυ που επιλέξαμε να έχουμε την Μπέμπα όλη την ώρα μαζί μας. Δηλαδή δεν την παίρνανε. Ζόρισε λίγο το βράδυ. Ήμασταν λίγο απίκο. Αλλά τα καταφέραμε. Δεν κλαίει πολύ. Ευτυχώς είναι ήσυχο το μωράκι μου. Και απέκτησα μια νέα συνήθεια: να παίρνω αγκαλιά την κόρη μου. Να βλέπω ταινίες. Θα ξεκινήσουμε να δούμε πολλές ταινίες μαζί. Ψυχή μου. Βρίσκομαι εδώ, όπως είπα, 3 περίπου μέρες και αισθάνομαι ότι έχει περάσει μια εβδομάδα ήδη. Αισθάνομαι ότι οι αλλαγές που έχουν γίνει είναι τόσο μεγάλες που αποκλείεται να έχουν γίνει σε 3 μέρες ή 4. Είναι αλλαγές που παίρνουν χρόνο. Είμαστε έτοιμοι να αποχωρήσουμε. Γεια σας, Κωνσταντίνη. Γεια σας. Έχεις βαφτεί, είσαι βυσιώσει το μαλλί. Μετά από 3 μέρες και λίγες ώρες ύπνο, έχουμε δώσει την πεμπούλα μας τώρα να την ετοιμάσουν, να την πτήσουν, να την πλύνουν, να την καθαρίσουν, να είναι έτοιμοι. Βέβαια, έχει να τελειώσει με μπάρα, θα ξαναπεινάσει. Καλά, ναι, προφανώς. Και ετοιμαζόμαστε να πάρουμε εξιτήριο. Ότι ώστε να πάμε σπίτι, περιμένουν οι συγγενείς, είναι ξετρελαμένοι. Βέβαια, θα τους κρατήσουμε μια καλή απόσταση. Πάμε σπιτάκι μας. Θα ξεκινήσουν οι νέες περιπέτειες εκεί. Ετοιμάσου φαγητό, μαγείρεμα, τέτοια. Εγώ ένα φαγητό έχω να προετοιμάσω. Μόνο το φαγητό του μωρού. Έτοιμη για αποχώρηση. Αποχαιρετούμε το υπέροχο μας ξενοδοχείο. Εδώ είναι το φασολάκι. Το πήραμε. Γιαγιά. Για δες. Είμαι τρελή. Ε. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Να πολυμαθώ ολόκληρη για να πάρω. Πού τα χερούδια σου, κουκλίτσα μου. Νάτας και παππούς. Γεια σου, παππού. Πώς τη βλέπεις, για πες. Ξεκινήσαμε δύο από αυτό το σπίτι και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε τρεις. Έχουμε βρει τη νέα αγαπημένη μας θέση και θα ζήσουμε πολλές ωραίες εμπειρίες. Οπότε θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μέτρητες χιλιάδες σχόλια και ευχές που δώσετε. Ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Μείνετε συντονισμένοι για να συνεχίσετε. Να παρακολουθείτε τις περιπέτειές μας και στο δικό μου κανάλι αλλά και της Κωνσταντίνας. Θα το έχω κάτω στην περιγραφή. Τσεκάρετε περισσότερα βίντεο και εμείς τα λέμε στο επόμενο.